winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Σιρόκ με το κεφάλι, δεν πέρασε η μπάλα. Ξανά Σιρόκ όμως παίρνει κατοχή, θα πάρει και το φάουλ, το οποίο σφίριξε ο Λούκας Σωτηρίου. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα που έγινε από τον Τραϊσεύσκι. Μπεσάρα εκτελεί, μπάλα περνάει λίγο έξω. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Έπεσε ο Γκρέμς. Η μπάλα πέρασε. Είναι αυγάρι για τον Λουίς Κάρλος, εκεί απομακρύνει. Η Πάφος, εδώ υπάρχει και επιθετικό φάουλ του ΒΑ πάνω στον Μιντίκη. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Φόλπρεχ εκτός περιοχής. Αφήνει για τον Βαλακάρη που έχει λίγο χώρο. Βαλακάρη για τον Πάντσεον. Το σούτ του Πάντσεον, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Με τον Βαλακάρη να αφήνει στον Πάντσεον. Εδώ το σούτ που έγινε, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η Πάφος, η οποία στα 6 τελευταία της παιχνίδια μετράει 5 νίκες και μία ισοπαλία. Εδώ ο ΒΑ κάνει το γύρισμα, περνάει η μπάλα, ευκαιρία το σούτ, θα μαζέψει ο Γκρέμς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Βαλακάρη. Ο χώρο να τελειώσει όπως θέλει την φάση, δεν είχε πίεση πάνω του. Και τώρα πάει με το ΒΑ η Πάφος στην αντεπίθεση. Για να δούμε, ο ΒΑ μπαίνει στην περιοχή, ψάχνει χώρο για το σούτ, το πραγματοποιεί έξω. Δίπλα από τα δοκάρια της εστίας του Γκρέμς. Εδώ ξανά η φάση. Με τον ΒΑ να κάνει το σούτ, την μπάλα να περνάει όμως. Ο Μπερινγκό είναι αυτός που θα αποχωρήσει πάνω και όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ποδοσφαιριστή της Πάφου. Να δούμε Μαρίνα, εδώ τη φάση με συγχωρείς, περνάει η μπάλα για τον Παπαφώτη. Παπαφώτης καθυστερεί λίγο οι κόντρες, η μπάλα πίσω, το γέμισμα, η κεφαγιά που γίνεται από τον Αντωνίου. Απομακρύνεται η μπάλα και τώρα ο Βαλακάρη θα πάρει το φάουλ. Η φάση και το φάουλ που κέρδισε ο Βαλακάρη. Παπαφώτης με τη μία θα περάσει για τον Μιντίκη που έχει λίγο χώρο. Η σέντρα του Μιντίκη, η μπάλα στον Ίταλο. Υπάρχει ένα πέσιμο εκεί. Θα σφυρίξει φάουλ τελικά. Από την παγιά του Μιντίκη ο Ίταλο. Έβαλε το σώμα ο Λουίς Κάρλος. Με τον Ίταλο να προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση. Εκτελεί ο Παπαφώτης, η μπάλα περνάει 1-0. Ανοίγει το σκορ η δόξα. Με τον Γιούτριτς, τον κεντρικό της αμυντικό, στο 48 από την εκτέλεση φάουλ. Κόρνερ, με συγχωρείτε, του Παπαφώτη. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι εδώ από την κεφαλιά του Γιούτριτς. Τον άφησαν αμαρκάριστο, Βαλακάρη προσπάθησε να τον σταματήσει. Η κεφαλιά χωρίς καν να κάνει άλμα ο Γιούτριτς. Μιντίκης θα πέσει, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ ξανά προηγούμενη φάση, προβολή του ΒΑ πάνω στον Κωνσταντίνο Μιντίκη. Παπαφώτης εκτέλεσε στα πίσω, η μπάλα, το γύρισμα θα μαζέψει ο Ρούτκο. Ίταλο, άλλο ένα φάουλ για τη δόξα. Κάποια φάουλ όπως αυτό εδώ με τον Ίταλο από την προβολή του Φόλπρεχ. Μπεσάρα για τον Σιρόκ. Σιρόκ στην περιοχή κάνει το σουτ, θα σώσει ο Γκρέμς. Στο δεύτερο ημίχρονο εδώ από την προσπάθεια του Σιρόκ, ο οποίος έκανε το σουτ ο Γκρέμς. 13-9 τα φάουλ για τις δύο ομάδες. Εκτελέστηκε το φάουλ, η δόξα με τον καλό, δεν θα μπορέσει να μέσα από 2 και 3, αλλά έρχεται να κερδίσει. Το σούτ που γίνεται δύσκολα σε κόρνερ, θα διώξει ο Ρούτκο το σούτ του καλό στο 66. Η ομάδα της δόξας, κοιτάξτε εδώ τον καλό, πήρε μπάλα, βρήκε λίγο χώρο, έκανε το σούτ ο Ρούτκο. Χριστοφή, το γέμισμα για τον Ζορζίνιο που δεν είναι σε θέση offside. Κατεβάζει, κάνει το γύρισμα, περνάει η μπάλα, θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία για τη δόξα εδώ. Εδώ ξανά, καμία περίπτωση offside για τον Ζορζίνιο. Καλύπτεται, κάνει το γύρισμα. Πάφο, Κάμερον Τόσοκ παρακολουθεί το παιχνίδι και δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει την ομάδα του. Να δούμε εδώ τον Παπαφώτη. Παπαφώτη δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα έξω στο 71.
Εδώ από πού ξεκίνησε η φάση του Παπαφώτη. Κέρδισε η Δόξα από την πίεση που έβαλε ψηλά. Το σούτ όμως κερδίζει προσωρινά ο Καπράλ. Μπροστά τώρα η Δόξα, ευκαιρία εδώ για το 2-0. Το γύρισμα που γίνεται, η προβολή, το μελέ, έρχεται το 2-0. Κάνει το 2-0 η Δόξα με τον πρώτο της σκόρερ, τον Βασίλη Παπαφώτη, να πετυχαίνει το τέταρτο εφετινό του γκολ και να δίνει ένα γερό προβάδισμα στην ομάδα του Κώστα Σακά από αυτήν εδώ την φάση. Με το γύρισμα που έγινε από τον Μιντίκη, το μελέ, η μπάλα κόλλησε εκεί στην περιοχή και ο Βασίλης Παπαφώτης δεν μπορούσε να στοχίσει από εκείνο το σημείο. Έκανε το σουτ και η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα της εστίας του Ρουτ, ο οποίος εκεί με τους αμυντικούς του δεν μπόρεσαν να βγάλουν την αντίδραση που έπρεπε και ο Παπαφώτης έκανε το 2-0 και ο Παπαφώτης έτοιμος για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Εκτελεί ο Παπαφώτης, η κεφαλιά που γίνεται στο δοκάρι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Παπαφώτης έγινε η κεφαλιά εκεί, αν δεν κάνω λάθος, από τον Γιούτριτς πρέπει να ήταν. Ναι, ο Γιούτριτς, ο Βόσνιος. Τελέστηκε η κεφαλιά που γίνεται από τον Σιρόκ. Η μπάλα έξω. Μια καλή στιγμή για την Πάφο, από την κεφαλιά εδώ του Σιρόκ και βοήθησε και αυτός πάρα πολύ την ομάδα του. Εδώ βγάζει για τον Ζορζίνιο. Ζορζίνιο ψάχνει χώρο για το σούτ, το δοκιμάζει, δοκάρι! Άλλο ένα στο 90-3 για την Δόξα. Ξανά εδώ η φάση με τον Ζορζίνιο να στέλνει την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Ρούτκο. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.